Magari quello da me non posso sentire, magari da me. Si pecchi siete che non perdessi, si può spendere la facilità, c'è un camion di ieri, caldera. Στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο event, κατέβασε τον Παπαδολικά. Από τα παίξει και εγώ κατέβασα τον Πορζίνη. Κατάλαβε για να συνδυναμίσουμε λίγο. Και η επόμενη απάντηση. Κάτι έγινε. Εντάξει, εσύ δεν ξέρω αν ο Πορζίνη. Ναι. Δεν πιστεύω ο Πορζίνη να κάνει την άλλη φορά που το προηγούμενο Παπαδολικά. Κατέβασε τον Απρίλιο, αλλά είπα και εγώ να κατεβάσω ένα έτσι ανερχόμενο αστέρι. Ο ένα βάζει άλλο πασάρι. Ποιον θέλεις περισσότερο είναι το θέμα. Έτσι. Αυτό, η ομάδα δεν θέλει όλα. Εγώ θέλω να κάνω ένα πασάρι αυτό και όταν δεν υπάρχει στον άλλο. Για πες μου τώρα γιατί δεν άκουγα πριν, εκτός από τις υπογραφές φανέλες εθνικής, σκοπεύεις να τις ιδρώσεις. Σκοπεύω, μακάρι να είμαι έτοιμος και να το συμβάξω όπως είναι και παλιότερα. Μπορώ να το ξέρω, εγώ θέλω να το ξέρω. Πόσο διαφορετικό είναι ένα παιχνίδι NBA από έναν τελικό που παρακολουθήσατε εχθές στο ελληνικό πρωτάθλημα? Η ατμόσφαιρα είναι τελείως διαφορετική. Εντάξει, δεν έχω πάει ποτέ σε τελικό NBA, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό που είδαμε χθες είναι πολύ καιρό από το γήπεδο μου και από το Παναθηναϊκό. Αυτό η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Συμφωνείτε ότι παρακολουθούμε μια από τις καλύτερες σειρές τελικών, τα λέω αυτά ένα. Δηλαδή, πολύ δυνατές ομάδες και δύο και είναι η μέρα, είναι και λίγη στη μέρα. Κατάλαβες, δεν είναι ότι μια ομάδα είναι πολύ πιο καλύτερη από την άλλη. Πρόβλεψη για τον νικητή. Α, δεν. Να δούμε Καλό πάστα. Διαμαντίδης και Σπανούλης στα νιάτα τους, τα κόβανε εισιτήρια και στο NBA. Τα κόβανε. Εγώ ξέρω τσίπα τα κόβανε. Αφού ερχόμαστε και το δούμε τώρα. Θα δούμε τον Διαμαντίδη και Σπανούλη. Μιλήστε μας λίγο για τους στόχους. Θέλεις κάτι με τους Bucks πλέον από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Κάτι παραπάνω με τους Bucks όσον αφορά τους στόχους. Ξέρω να βοηθήσω την ομάδα. Ξέρω ότι θέλω να γίνω καλύτερο και άμα γίνω εγώ καλύτερο, ξέρω αυτό θα βοηθήσω την ομάδα. Και να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι κάνω φέτος. Δική σου στόχη? Εγώ όταν ξέρω στους στόχους είναι στο NBA. Έχουν υπάρξει σε μάπα τις εταιρείες, θα πρέπει τώρα. Προσπαθώ να υγιείς να είμαι, όλα τα κουτσί και μετά να παίξω στην ομάδα. Τις Ειρήνες από Ευρώπη, από Ελλάδα δεν σε απασχολούν? Σίγουρα με απασχολούν. Έχω ανοίξει γενικά όλα τα πλάνα παντού. Ανοίξει όλες τις πόρτες. Εσύ θα προτιμούσες πάντως να τον έχεις κοντά με μια πτήση και όχι παραπάνω. Μακάρι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό που θέλω να γίνει μας είναι να γίνει καλύτερα από το καλοκαίρι. Δηλαδή να πάρουμε μέρα με τη μέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρουμε μέρα με τη μέρα, κάνουμε προπόνηση.